Καλησπέρα σας. Αναρωτιέμαι τι μπορεί να πει κανείς πραγματικά ξεχωριστό, ταιριαστό για το Σταύρο Ξαρχάκο, ένα τόσο σπουδαίο συνθέτη, ένα πολύ μεγάλο δημιουργό ανάμεσα στους κορυφαίους της μουσικής μας που πραγματοποίησαν πραγματικό άλμα στην αποκαλούμενη έντεχνη λαϊκή μουσική και που συνάμα είναι και ο μεγαλύτερος ενορχιστρωτής στη χώρα μας. Και πάλι, πώς μπορείς να κρατήσεις μια ισορροπία και η έπαινή σου να είναι μετρημένη, ακριβοδίκαιη, όπως αρμόζουν σε έναν άνθρωπο που δεν του αρέσουν τα εγκόμια, οι μεγαλοστομίες, σε έναν άνθρωπο που θεωρεί πως δικαίωμα στην έπαρση έχει μόνο η σημαία μας. Θέλει αρετή και τόλμη η μουσική, έχει πει ο Σταύρος Ξαρχάκος. Και πραγματικά θέλει ταπεινοφροσύνη, σεμνότητα, σεβαστικότητα όταν ακουμπά στη μουσική μας κληρονομιά, ρεμπέτικη, επτανησιακή, δημοτική, βυζαντινή. Χρειάζονται όμως και μεγάλα αποθέματα τόλμης όταν προσπαθείς να την αναμορφώσεις, να την εξελίξεις, να αναδείξεις τη δυναμική της. Χαρακτηριστικό δείγμα για το μέγεθος της αξίας που αποδίδει ο Σταύρος Ξαρχάκος στη λαϊκή μας παράδοση, αλλά και για τον τολμηρό, ατίθασο, πρωτοποριακό τρόπο που καταπιάνεται μαζί της, είναι το έργο του «Τσιτσάνι Διάλογοι». Ένα έργο, θα λέγαμε, όπου ο Ξαρχάκος με τρόπο αξεπέραστο ενοφθαλμίζει, μπολιάζει τη λόγια μουσική στη ρεμπέτικη, λαϊκή, τοποθετώντας όχι άδικα και τις δύο στην ίδια στάθμη. Άλλωστε, όλο του το έργο αποδείχνει ότι με την ίδια άνεση και φυσικότητα που αντιμετωπίζει τη λαϊκή μουσική, μπορεί να χειρίζεται την κλασική, τη σύγχρονη μουσική, αφού και τα τρία αυτά είδη συνυπάρχουν στη δημιουργία του, συχνά μάλιστα συμπλέκονται. Δεν είναι όμως μόνο η μεγάλη αγάπη και η ουσιαστική γνώση του Ξαρχάκου πάνω στη λαϊκή μουσική που κάνουν το έργο του να μιλά τόσο βαθιά στη λαϊκή ψυχή. Είναι και γιατί στη δημιουργία του βρίσκει απόλυτη έκφραση ο καημός της φτωχολογιάς μέσα από ένα μοναδικό συνδυασμό του διάχυτου σε όλο το έργο του ερωτισμού και της πίκρας από τη βασανισμένη ζωή της, όπως για παράδειγμα στο υπέροχο τραγούδι του «Καίγομαι, καίγομαι» από το ρεμπέτικο. Όταν γεννιέται ο άνθρωπος, ένας καημός γεννιέται. Όταν φουντώνει ο πόλεμος, το αίμα δεν μετριέται. Αυτός ο καημός στον Ξαρχάκο δεν γίνεται ποτέ μεμσίμυρος. Μια κλάψα του ταπεινωμένου είναι σαν ένας λυγμός που δεν βγαίνει. Μέσα σε αυτό το λυγμό όμως υπάρχει πάντα μια λεβενδιά. Κάποτε μάλιστα ο λυγμός μετατρέπεται και σε θυμό για τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα της Ελλάδας μάνας του καημού. Αυτός ο δυναμικός λυρισμός του Ξαρχάκου είναι που προκαλεί, νομίζουμε, αυτή την ανεπανάληπτη συγκίνηση, αυτή την ανάταση που αισθάνεται κανείς ακούγοντας τη μουσική του. Η στίχη του Λόρκα που μελοποίησε είναι αδιάψευστος μάρτυρας για την ικανότητα του Σταύρου Ξαρχάκου να συγχωνεύει την υψηλή ποίηση με τη μουσική, αλλά και για την καλλιτεχνική του δύναμη και διέστηση. Ναι, ο Σταύρος Ξαρχάκος καίγεται ολόκληρος όταν δημιουργεί. Αυτός είναι ο λόγος που η μουσική του έχει τη δύναμη να πυρπολεί τις ψυχές, ακόμα και τις πιο αδύναμες. Πριν από δύο εβδομάδες έγιναν πασίγνωστα στο διαδίκτυο δύο γεγονότα. Το ένα αφορούσε κάποια μουσική εκδήλωση ενός διοργάνωση καναλιού στο Φάληρο για την νεολαία, όπου η σκηνή μετατράπηκε σε αρένα και οι νότες έγιναν μπουνιές.
Το άλλο, κάποια χιλιόμετρα μακριά, στη Σύρο, αφορούσε το Σταύρο Ξαρχάκο, που με το αστήρευτο πάθος του διήφθηνε μια παρέα έφηβων μουσικών για να παίξουν τη Φραγκοσυριανή. Οι δυο κόσμοι ολοζώντανοι. Απ' τη μια το φανταχτερό καταγόγιο των εταιριών που κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους για να εκφυλήσουν τη μουσική, να βρωμήσουν αν θέλετε τη συνείδηση της νεολαίας μας νομιμοποιώντας τον αρκεμπόριο, την οπλοκατοχή, το σεξισμό, τον ανταγωνισμό με το κυνήγι του χρήματος, τα κυκλώματα της νύχτας, την απαξίωση της μόρφωσης. Από την άλλη, η ταπεινή αυλή με τα λουλούδια των ανθρώπων που πιστεύουν και αγωνίζονται, όπως ο Σταύρος Ξαρχάκος, για να μπορέσει η νεολαία μέσα από το δρόμο του πολιτισμού μας να σηκωθεί ψηλότερα και να δει πέρα από τα βουνά της βρωμιάς που έχουν ορθώσει μπροστά της. Πράγματι, ο Σταύρος Ξαρχάκος, βλέποντας στα μάτια των νέων ανθρώπων ένα καλύτερο μέλλον για τον τόπο, το λαό μας, εδώ και πολλά χρόνια αναπτύσσει διακριτικά, αθόρυβα, μια μεγάλη δραστηριότητα για να βοηθήσει την εξέλιξή του στη μουσική. Επιτρέψτε μου να πω ότι θα περίμενε κανείς ένας τόσο πολύτιμος άνθρωπος που η ύπαρξή του είναι ευτύχημα για τούτε εδώ τη χώρα, ότι θα είχε την αμέριστη αναγνώριση και στήριξη όλου του κράτους σε κάθε προσπάθειά του να προβάλλει την ελληνική μουσική, να ανεβάσει την πολιτιστική μας στάθμη. Όμως δυστυχώς δεν συμβαίνει πάντα έτσι. Σταύρο Ξαρχάκο, έχεις δίκιο όταν λες ότι ζούμε σε μια εποχή πρωτοφανούς πνευματικού ελλείμματος στο σύνολο των θεσμών. Η τέχνη σου που ημερεύει την ψυχή και εξυψώνει τον άνθρωπο αποτελεί μεγάλη συνεισφορά και στο δικό μας αγώνα για έναν ανώτερο πολιτισμό, όπου ο άνθρωπος θα πάψει για τον άνθρωπο να είναι λύκος. Σε ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας και σου ευχόμαστε να είσαι πάντα γερός, δυνατός και με σώμα και νου ακίνητος. Καλή δύναμη και υγεία. Σας ευχαριστώ.